Καλησπέρα σας σεβαστή και αγαπητή μας ακροατέ. Απόψε θα ακουστεί στις εκκλησίες μας Μεγάλη Τετάρτη βράδυ ο όρθρος της Αγίας και Μεγάλης Πέμπτης και το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης θα γίνει ο εσπερινός και η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και ο τίτλος λοιπόν της παρεμβάσεώς μας είναι αυτός ακριβώς το δείπνον του Κυρίου αλλά θα ήθελα να διαβάσουμε και πάλι απόψε από το υπέροχο βιβλίο του Μητροπολίτου Χίου Παντελεήμωνος Φωστίνη του Μακαριστού γύρω στις αιώνιες αλήθειες με τίτλο «Η νύχτα της αγωνίας», Μεγάλη Πέμπτη. Αλυσμόνη τη βραδιά, υπέρθεια μισταγωγία που έλαβε χώρα εκεί επάνω στο απλοϊκό υπερό της Ιερουσαλήμ. Ο διδάσκαλος θέλησε να περάσει το Πάσχα μαζί με τους μαθητάς του και τώρα καθισμένος στο τραπέζι ακολουθεί πιστά όλες τις συγκινητικές παραδόσεις των Ιουδαίων που είχαν για τις μεγάλες εορτές. Είναι η πρώτη ημέρα των Αζήμων. Στο τραπέζι αυτή την ημέρα ήταν απαραίτητο ένα πιάτο με χόρτα πικρά για να υπενθυμίζει την πικρή τροφή με την οποία νετρέφοντο οι Εβραίοι στη γη της εξορίας. Άλλο ένα πιάτο με χόρτα γλυκά ήταν επίσης απαραίτητο για να δείχνει την τροφή τη γλυκιά που ξεφυτρώνει στη γη των πατέρων των. Σύμφωνα με τη συνήθεια της εποχής, ο πατέρας, αν δεν ζούσε αυτός ο αρχηγός της οικογενείας, κάνοντας αρχή του δείπνου, έπαιρνε στο χέρι του ένα ποτήρι κρασί, ύψωνε τα μάτια του προς τον ουρανό και έλεγε με κατάνοιξη βαθιά «Σε ευλογώ, ύψιστε Θεέ και σε ευχαριστώ που μας χάρισες τη Σαμπέλου τον καρπό, σε τον βασιλέα όλου του κόσμου, σε που εδιάλεξες και ύψωσες το λαό σου και έδωσες αυτόν εορτές χαρμόσυνες». Και προπαντών, προπάντων αυτοί που μας αγγέλει την απελευθέρωσή μας από τη σκλαβιά της Αιγύπτου. Και έπινε από το ποτήρι και έδινε και σε όλα τα μέλη της οικογένειας. Έπειτα ο πατέρας έπαιρνε πικραλίδες, τις βουτούσε στο αλατισμένο νερό και έτρωγε πρώτος αυτός. Έπειτα δε έδινε και στους άλλους όλους. Τότε το μικρότερο παιδί της οικογένειας ρωτούσε τον πατέρα... «Γιατί, πατέρα, η νύχτα αυτή διαφέρει από όλες τις άλλες νύχτες» «Γιατί απόψε τρώμε μόνο άζημα» «Γιατί τρώμε μόνο χόρτα πικρά» Από τις ερωτήσεις αυτές, ο πατέρας λαμβάνοντας αφορμή διηγόταν στα παιδιά τη σκλαβιά των πατέρων του που πέρασαν στη γη της Αιγύπτου με όλα τα φαρμάκια που ποτίστηκαν και πως έπειτα ο Θεός τους εβοήθησε και ελευθερώθηκαν περνώντας ταυματουργικά την ερυθρά θάλασσα. Και ενώ αυτός έκανε τη συγκινητική αυτή διήγηση, έτρεχαν δάκρυα από τα μάτια του, έκλεγαν από συγκίνηση και τα παιδιά. Έπειτα επρόσθεται, «Λοιπόν, παιδιά μου, πρέπει να ευχαριστούμε, να ενούμε, να δοξολογούμε, να υμνούμε, να υπεριψούμε, να τιμάμε» να ευλογούμε, να μεγαλύνουμε και να προσκυνούμε τον Θεό που έκαμε τέτοια θαυμάσια για τους πατέρας μας και για μας. Μας έφερε από τη σκλαβιά στην ελευθερία, από τη θλίψη στη χαρά, από το πένθος στην εορτή, από το σκοτάδι στο μέγαφος, από τη δουλεία στην απολύτρωση. Λοιπόν, παιδιά μου, ας ψάλλομαι σε αυτόν το Αλληλούια. Και όλοι μαζί με δακρυσμένα μάτια έψαλαν το Αλληλούια αρμονικά και τους ωραίους δοξολογικούς ψαλμούς του Δαβίδ. Με τέτοιες όμορφες σκηνέ και συνητικές ευχές προς το Θεό από την αρχή ως το τέλος περνούσε ο δείπνος της πρώτης ημέρας των Αζίμων. Αυτή την αλυσμόνητη βραδιά ο Χριστός, αρχηγός του δείπνου, σαν πατέρας τριγυρισμένος από τα παιδιά του, τους δώδεκα μαθητάς του, ετήρησε όλες αυτές τις όμορφες Ιουδαϊκές παραδόσεις με ακρίβεια πιστή και έλεγε όλες τις συμβουλές και όλες τις ευχές με άφατο μελαγχολία. Οι μαθητέ δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι έχει. Τέτοια μέρα να είναι τόσο μελαγχολικός. Ναι μεν και η διήγησης και το παριστατικό Περιστατικό ήταν όλα συγκινητικά. Μα έδιναν χαρά στα τέκνα του Αβραάμ, και εκείνο να μιλεί με τόσο βαθύ πόνο, με τέτοιο παραγμό. Δεν μπορούσαν να το εξηγήσουν κι άθελα. Βυθίστηκαν κι αυτοί σε πόνο και μελαγχολία και με αυτά παρακολουθούσαν προσεκτικά κάθε κίνηση και κάθε λόγο του διδασκάλου. Τώρα εκείνος παίρνει ένα κομμάτι άρτο στο χέρι και υψώνει τα μάτια του προς τον ουρανό. Το πρόσωπό του τότε έλαμψε σαν τον ήλιο, και όταν με το δεξί του χέρι ευλογούσε τον άρτο, μία δέσμη από φωτερές ακτίνες τον περιέλουσε. Έπειτα έκοψε τον αγιασμένο άρτο, έδωκε στου μαθητάς του και είπε, «Λάβετε, φάγετε, δεν είναι άρτος αυτό που σας προσφέρω, είναι το σώμα μου που κομματιάζεται για σας Η αμαρτιών». Οι μαθητέ επήραν με τρεμάμενο χέρι από το χέρι του και εκοινώνησαν. Έπειτα επήρε το ποτήρι και έκαμε το ίδιο και είπε «Πίετε εξ αυτού πάντες, δεν είναι κοινό ποτήρι αυτό που σας προσφέρω, είναι το αίμα μου της θεία Διαθήκης, της καινούργια που χύνεται για σας και για πολλές χιλιάδες ακόμα που θα με νιώσουν εις να αμαρτιών» είχε τελέσει ο Μέγας Αρχιερεύς την πρώτη Θεία Μυσταγωγία και είχε παραδώσει τα μυστήρια της παρηγοριάς και της σωτηρίας στα χέρια των ανθρώπων ουράνια κληρονομιά για στηριγμό των κλονιζομένων, για φως των σκοτισμένων, για δύναμη των αδυνάτων, για παρηγοριά των πονεμένων, για σωτηρία όλων που άξια θα πλησιάσουν σε αυτά. Τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση. Η απλοϊκή συντροφή του, όταν αυτά παρέλαβαν στα χέρια, αισθάνθηκαν τον εαυτό τους εξαϊλωμένο, εξαγνισμένο, άρχισαν να νιώθουν το διδάσκαλο και μόνο μια καρδιά έμεινε πέτρινη και σκληρή. Το πάθος την είχε περιτυλίξει και δεν άφηνε ούτε μια θεϊκή ακτίνα να την περάσει ο προδότης μαθητής. Είχε κάνει όλες τις συμφωνίες και εκαραδοκούσε τη στιγμή. Είπε κάμποσα και γι' αυτόν ο Χριστός, μα η καρδιά εκείνου είχε πετρώσει. Σηκώθηκε και τράβηξε για το σκοπό του. Ο διδάσκαλος σηκώθηκε μελαγχολικός και τράβηξε ένα μίλητος προς το χήμαρο των κέντρων. Κι ήταν ο δρόμος προς τον χήμαρο των κέδρων μακρινός. Κι ωραίος και, καλυθ... και καλός και αληθινός πήρε το δρόμο προς τον χήμαρο αμίλητος, σκυφτός εμπρός, αυτός και πίσω η μαθητέ του. Αμίλητος ο λόγος που ποτέ του της άγωνης σιωπής το δάχτυλο δεν ένιωσε στα χείλη. Κι όταν στο λόφο έφτασε τον ελαιόν, τον τόπο τον αγαπημένο του, που πάντα εκεί γονάτιζε και έκανε την ουράνια προσευχή του, αισθάνθηκε τη δίψα ακατανίκητη για προσευχή και είπε «Καθίσατε, προσμένετέ με στους μαθητάς του, τραβήχτηκε λίγο, έμεινε μόνος, κατάμονος και αναλύθηκε σε προσευχή. Είναι γονατισμένος, ο ιδρός τρέχει από το μετωπό του στα λαγματίες θολές» και είδε άγγελον εμπρό του, κρατώντας του θανάτου το ποτήρι και είπε «Πατέρα, το ποτήρι ας το ξεφύγω, μα αν είναι αυτό η δόξα που, ξ... που ξανίγω στον στο όνομά σου πατέρα μου, ας γεννεί το θέλημά σου». Άλλης μόνη τη νύχτα, η νύχτα της θεία Αγωνίας. Το φεγγάρι μόλις είχε προβάλει στην Ανατολή κόκκινο, σαν αίμα πηχτό και έριχνε τις βαριές σαν αγωνία ακτίνες του στο βουτυγμένο στον υδρότα και τον πόνο πρόσωπο του Χριστού. Τίποτα δεν ακούγεται, μόνον ένα ειδώνιε πάνω σε ένα ανθισμένο κλαδί ελιάς, ξαπέλει ολόκληρου τόνου, γεμάτους παράπονο, σαν άθελ να, να δώσει στον πλάστη του ό,τι οι άνθρωποι του είχαν αρνηθεί. Οι μαθητές με όλο το παράπονο που τους έκανε ο διδάσκαλος, κοιμούνται, τίποτα δεν ακούγεται. Ξαφνικά, απόμακρος θόρυβος και οχλοβοή άρχισε να κόβει τη σιωπηλή μοναξιά της ερημίας. Ο προδότης έρχεται επικεφαλής της πύρας για να παραδώσει σε με ένα φίλημα προδοτικό το διδάσκαλό του. Τόσα χρόνια μαζί του είχε ακούσει τα γλυκύτερα και υψηλότερα λόγια από όσα ποτέ βγήκαν από ανθρώπινο στόμα, Τόσες φορές τον είχε δει να ανακατεύει το δάκρυ του με το δάκρυ του ανθρώπινου πόνου, να γλυκαίνει ανίατες πληγές και τον έφερε το πάθος στο σημείο να προδώσει για τριάκοντα αργύρια το διδάσκαλό του. Όλα αυτά απόψε το βράδυ στους ναούς στον όρθο της Μεγάλης Πέμπτης ετονίστηκαν ολοδύναμα με τους ωραίους ύμνους της Εκκλησίας αξίζει τον κόπο και εμείς να ακούσουμε τα ίδια λόγια της Εκκλησίας με τα οποία έδωσε σήμερα τις τελευταίες μητρικές συμβουλές προς τους πιστούς της. Μη δεις ο πιστή του δεσποτικού δείπνου αμύητος, μη δεις όλος όσο Ιούδας προσήτω τη τραπέζι. Εκείνος γάρ των ψωμών δεξάμενος Κάτου άρτου εχώρισε. Σχήμα τιμενών μαθητής πράγματι δε παρών φωνευτής, της Ιουδαίης μεν συναγαλώμενος, της δε Αποστόλη συναυλιζόμενος, μισώνε φίλοι, φιλώνε πόλη τον εξαγοράσαντα ημάς εκ της κατάρας των θεών και σωτήρα των ψυχών ημών. Αυτό ήταν το κείμενο της ωραίας όντως και συγκλονιστικής ομιλίας του μακαριστού Μητροπολίτου Παντελεήμονος Φωστίνη. Είναι τόση και η δική μας συγκίνηση και ο συγκλονισμός που δεν δυνάμεθα να προχωρήσουμε και δεν μπορούμε να σκεφτούμε τι να πούμε στην αγάπη σας. Πολλές φορές η σιωπή είναι ευγλωτότερη των λόγων, αλλά εδώ επειδή δεν επιτρέπεται σε και θα σταματήσει η εκπομπή, αναγκαζόμεθα λοιπόν και εμείς και κάνοντας δηλαδή την ανάγκη φιλοτιμία να συνεχίσουμε με μερικά σχόλια επάνω στην όντως συγκλονιστική αυτή ομιλία του προλαληθέντος, του προδιαληθέντος Μητροπολίτου. Μας μιλάει για το δείπνο του Κυρίου, για το μυστικό δείπνο, εκεί που ο Χριστός παρέδωκε να ανεμάκτος και πρώτη σταυρόσεω το άχραντον σώμα Του και το θείο αίμα Του για να μας καθαρίσει, για να μας πλύνει και να μας θρέψει και να μας κάνει μικρούς Χριστούς καταχάριν και Θεούς καταχάριν. Είναι μεγάλο, τρισμεγάλο αυτό το δώρο του Κυρίου. Πώς και με τι και εμείς να Τον ευχαριστήσουμε υπάρχει ο ορθολογισμός που λέει πολλά και διάφορα. Υπάρχει και η απιστία, η οποία οργανώνεται κατά του μυστηρίου. Αλλά όλα αυτά δείχνουν ακριβώς την αξία, το μέγεθος και το βάθος και το ύψος αυτού του υπερθείου μυστηρίου της Εκκλησίας μας. Εμείς κάνοντας υπακοή σε εκείνον που είπε «Τούτο εστί το σώμα μου» το εστί το αίμα μου και καθότι το ρήμα ημί είναι υπαρκτικό, προχωρούμε με τα φόβου Θεού, δηλαδή με αίσθηση της Παρουσίας, με αγάπη και με πίστη και μεταλαβαίνω με το σώμα και το αίμα Του. Και λέει ένα σοφός, φάγε αυτό που βλέπεις, το σώμα και το αίμα πιε δηλαδή, και γίνε αυτό που είναι αυτό, δηλαδή θυσία. Χριστοποιούμεθα όταν παίρνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού στην οντότητά μας, γινόμεθα και εμείς Χριστοί κατά χάριν. Και όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο, ο Χρυσόστομος, εκείνος μεταλαβαίνει αξίως και βγαίνει από την εκκλησιά, ομοιάζει με λέοντα πυρ πνέοντα. Εσμέν λέει ως λέοντες πυρ πνέοντες εξερχόμενοι του Ιερού Ναού και του Συαστηρίου. Σάλιοντάρια. Και άλλωστε και ένας ασκητής είχε δει κάπου τον αρχαία τον αρχηγό του σκότους, τον οποίον ο Χριστός μεταπάθηκε το, με το σταυρό και την ανάσταση, τον έβγαλε έξω και του είπε λοιπόν του ασκητή, ο αρχέκακος εγώ τρία πράγματα φοβάμαι από αυτά που έχετε στην εκκλησιά. Πρώτον, το λουτρό σας, δηλαδή το βάπτισμα. Δεύτερον, αυτό που πίνετε, το μυστήρι της ευχαριστίας. Και τρίτον, αυτό που κρεμάτε στο λαιμό σας, στον τίμιο και ζωοποιό σταυρό. Και τα τρία αυτά στην ουσία είναι ένα τα οποία έκαμε ο Χριστός μας για να μας ανακαινήσει, για να μας βάλει στη ζωή Του, για να μας βάλει στον τρόπο υπάρξεως το δικό Του. Πώς και με τι να Τον ευχαριστήσω με τον Κύριο, που μας δίνει τόση χαρά, μας δίνει τόσα δώρα, που μας τιμά τόσο πολύ και η αξία μας είναι όση και το ατίμητο αίμα Του. Μόνο με αυτό μπορεί να συγκριθεί ο άνθρωπος και να αναμετρηθεί και να αποτιμηθεί το αίμα του Χριστού το οποίο σώζει μας και μας καθαρίζει από πάση αμαρτίας και από τον νεκρών έργων αυτής. Γι' αυτό ας φροντίζομαι όσο μπορούμε και όσο γίνεται να μεταλαβαίνουμε αφού ετοιμαζόμεθα όσο παίρνει περισσότερο και αφού κρίνουμε και διακρίνουμε τους εαυτούς μας και προπαντός με μετάνια και συντριβή και με έργο αγάπης να γινόμεθα έτοιμοι να μεταλαβαίνουμε κι εμείς την εσταυρωμένη και αναστημένη αγάπη μας και τότε είμαστε σε καλό δρόμο και ο Χριστός δεν μας αφήνει. Να φροντίζουμε και να εξομολογούμεθα, να φεύγουν από μέσα μας όλα τα παλιά, γιατί η εξομολόγηση είναι βαθύτατη ψυχική ανάγκη που η Εκκλησία την περιέβαλε με την έγκλη του μυστηρίου, με την έννοια του απορρίτου, Γι' αυτό ακριβώς έχουμε μέγιστη ανάγκη να εξομολογηθούμε, να φύγουν, να φύγουν όλα από πάνω μας. Αυτού, αφού και ο αρχαίος ποιητής, ο τραγικός Ευρυπίδης λέγει «Και στον αέρα να μιλήσεις κάνει καλό». Και όταν μιλάμε, όταν τα βγάζουμε, αλλάζουν όλα. Γιατί όταν βγάλαμε από μέσα μας το κάθε τι, γίνεται φως. Γίνεται φως και αστράπτει το φως και γνωρίζει κανείς τον εαυτό του, την ευτελιά του, την αδυναμία του, την ουτιδανότητά του και οτιδήποτε. Και τότε προστρέχει ταπεινά στο Χριστό και ως ενδεεί και αναγκεμένος και όχι ως αυτοδικαιωμένος, λέει «Κύριε φτώχεψα, Κύριε άδειασα, Κύριε είμαι ένα μηδενικό, έρχομαι κοντά σε σένα που είσαι ο ένας για να πάρω άπειρη αξία». Και συζητώ να με συγχωρέσεις, να με ευλογήσει, να με ξαναβάλει στην εκκλησιά και στη ζωή σου και να μου δώσει το σώμα σου και το αίμα σου. Το σώμα σου να τραφώ και το αίμα σου να καθαριστώ. Και τρώγοντα το σώμα του και πίνοντας το αίμα του, γινόμεθα μεταξύ μα, μεταξύ του Χριστού και ημών, συγγενεί εξαίματο. Είμαι θα συγγενεί εξαίματο με τον Χριστό και συγγενεί εξαίματο με την Παναγία που του την ανθρώπινη φύση και γέγονον οόν ο ουκίν μα, δηλαδή και άνθρωπος συγγενής εξ Γι' αυτό στην αρχαία εποχή πολλοί χριστιανοί πριν μεταλάβουν έλεγαν από την προηγούμενη αλλά και πριν τη Θεία Μετάληψη τον Αρχαγγελικό Ύμνο. Θεοτό και Παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου ευλογημένη σύ εν και ευλογημένο ο καρπός της κοιλίας σου ότι σωτήρα έτεκε στον ψυχόν ημών και είμαστε τέλο και συγγενείς εξέματος μεταξύ μας Γι' αυτό και λεγόμεθα αδελφοί. Δελφή, δελφείο είναι η κοιλία, είναι η κολυμβήθρα, είναι η εκκλησία. Και το α, το αθρηστικό, σημαίνει αυτού που βγαίνουν από την ίδια κοιλιά, από την ίδια μήτρα, από την ίδια κολυμβήθρα, από την ίδια εκκλησία. Τροφοδοτούνται από το σώμα και το αίμα του Χριστού και είναι όντω σύντροφοι και όντω υπέροχοι και όντω αδελφοί μεταξύ των. Κάποτε λέει στο ένα βιβλίο, Αμαρτωλών σωτηρία δεν απατώμε, ότι ένα Εβρεόπουλο πήγε στην εκκλησιά την Ορθόδοξη με τους φίλους του που ήταν Ορθόδοξα τα παιδάκια. Και τι έκαμε το καημένο. Επήγε και κοινώνησε αφού είδε και τα άλλα να κοινωνούν και σου λέει αυτό κάνει οι φίλοι μου το κάνω κι εγώ. Τα παιδιά άλλωστε είναι άδολα και σκέφτονται και φωνακτά και έχουν και εμπιστοσύνη στους μεγάλους. Πήγαν, πήγε και μετέλαβε. Γύρισε λοιπόν στον πατέρα του, ήρθε στο σπίτι και τι λέγει πατέρα μου, πήγα στην εκκλησιά των χριστιανών με τ' άλλα τα παιδάκια και ξέρεις τι έκαμα εκεί, εκκοινώνησα, μου έδωσε ο παππούλης το σώμα και το αίμα του Χριστού και αισθάνθηκα χαρά. Τι λες βρε του λέει, τι σχέση έχουμε εμείς με αυτά. Θύμωσε λοιπόν ο πατέρα σου και τι κάνει, το βουτάει, ανάβει το φούρνο και το πετάει μέσα να καεί. Δεν ήθελε να έχει τέτοιο παιδί που κοινώνει στο σώμα και το αίμα του Χριστού έστω και αναξίως αφού δεν είχε βαπτιστεί. Και τι έγινε τότε, λέει το ερώ βιβλίο, ότι το παιδί δεν εκάει. Άγγελος Κυρίου το κρατούσε και το σκέπαζε και έκαμε τις φλόγες του φούρνου να είναι όπως οι φλόγες της καμίνου μέσα στην οποία ο Ναβουχοδονός ρέβαλε τους τρεις πέδας. Και δεν εκεί το. απόρρισε ο πατέρας, τάχασε, αγαθή φύση και αυτός, αλλά μπολιασμένος εκεί στην Ιουδαϊκή θρησκεία, είχε παραμείνει. Και τώρα τι γίνεται, τι συμβαίνει, είπε. Το παιδί δεν καίγεται, τρέχει, το βουτάει και το βγάζει έξω. Ή μάλλον του λέει έβγα έξω, έβγα έξω παιδί μου. Ευγήκε αυτό. Τι έγινε του λέει, τι ήταν εκεί. Αυτός που κοινώνησα λέει, με έχει αγκαλιά. Με έχει αγκαλιά και δεν μ' άφηνε να καώ. Και μου έλεγε πως μ' αγαπάει. Και μου έλεγε πως είναι παντοδύναμος. Και μου έλεγε πως αυτό είναι η αλήθεια. Και αυτό είναι το φω. Και όχι μόνο αυτό, που αγαπάει και εσένα, και αγαπάει και όλου του Εβραίου και όλου του ανθρώπου. Πάχασε εκείνο. Άρχισε να κλαίει. Πάμε, παιδί μου, γρήγορα. Άνοιξε η ψυχή του. Έφεξε στο είναι του. Και όπω λέει ο μεγάλο Γκέτε, την ψυχή σαν ξημερώσει. Το φως του ήλιου ας πάει να σβήσει. Και όπως λέει ο μεγάλος Σολωμός, άστραψε φως και γνώρισε ο τον εαυτό του. Από αυτή τη χάρη, από αυτό το θαύμα, από αυτό το αντιφέγγισμα που έγινε στο φούρνο με το παιδάκι με τη θεία κοινωνία, πήρε φως και ο πατέρας, ο Εβραίος, ο δυσκολεμένος, ο καημένο, κατά βάθο αγαθός όμως και αυτός άνθρωπος του Θεού και πήγαν στην εκκλησιά και κλαίγοντας και γονατίζοντας και παρακαλώντας εζήτησε από τον ιερέα να τον βαπτίσει και αυτόν χριστιανόν. Και έγινε λοιπόν και ο Εβραίος χριστιανός και έγινε μεγάλη χαρά την ημέρα εκείνη στο χωριό και το έμαθαν παντού και εφράνθηκαν οι χριστιανοί και τονώθηκε η πίστη τους. Το δε παιδάκι ήταν μέσα στη χαρά του παραδείσου. Βλέπετε τι κάνει το αίμα του Χριστού και το σώμα του. Βλέπετε τι κάνει άχραντος χάρης και η, ανή, και η μεγάλη του δύναμις. Αυτή είναι η Εκκλησία μας. Γι' αυτό και βάλετε από πολλούς και από όλα τα όργανα του κακού, για να φανεί η μέγιστη αξία της. Και ο Χριστός Σταυρούμενος παρεκάλλει, η βριζόμενος επεφημεί ο Χριστός και όταν εμείς τον διώχνουμε, εκείνος μας παίρνει από κοντά κατά αντίστροφο τρόπο και δεν μας αφήνει ποτέ και με τίποτε. Και αν βρει μια χαραμάδα στην ψυχή μας όπως ο ήλιος ο αισθητό μπαίνει μέσα στη χαραμάδα την οποία πολλές φορές φροντίζει για τη παιδαγωγίας του να ανοίγει δια του χειρός, μπαίνει μέσα και τι κάνει, φωτίζει την ψυχή μου. Και βλέπεις έναν άνθρωπο που χρόνια και χρόνια ήταν στην αμετανοησία, στην αμαρτία, στα πάθη, στο κακό και στην πολεμική κατσαγία της Εκκλησίας βλέπεις αυτός να αλλάζει όπως ο ληστής στο σταυρό εκ δεξιών του Χριστού να αλλάζει και να σώζεται, να μεταβάλλεται και να φωνάζουν οι άγγελοι και οι δίκαιοι και οι ένθεοι όλοι αυτή η αλλίωση της δεξιάς του υψίστου. Αυτό είναι η Εκκλησία. Και ύστερα ο αρχαίκακος έρχεται και παραπονείται στον Χριστό και του λέει εγώ τον είχα αυτόν από τόσα χρόνια. Τον είχα δέσει με αλυσίδε. Τον είχα αγκαλιάσει. Τον είχα δικό μου. Τον είχα βάλει να σε βρίζει. Να σε φωνάζει. Να πολεμά την Εκκλησία σου. Να πολεμά τον Κοσμάκι. Να ταλαιπωρεί τα μέλη τη Ορθόδοξη Εκκλησία. Να ταλαιπωρεί του ανθρώπου. Και τώρα τι μου έκανε. Του κόψε τα δεσμά. Του σπασέ τι αλυσίδε. Του σύντριψε την αμετανοησία. Του άνοιξες το κάστρο του εγωισμού και της φιλαυτίας και τον έβγαλες και τον ανάστησες. Ω Ναζορέ αιμαδικής, Ω Ναζορέ δεν σαντέχομαι τίποτα, Ω Ναζορέ δεν μπέζεσαι με τίποτα. Γιατί ο αρχαίος κακοσόφης στα πάθη του Χριστού, τι έκανε, πολέμησε με το Χριστό. Πολέμησε, έπαιξε με το Χριστό και νικήθηκε τελεσίδικα και αμετάκλητα, Αυτό το ξέρει και παρά τα αυτά δεν πάβει να αγωνίζεται εναντίον του Ναζορέου και προπαντός εναντίον της Αγίας του Εκκλησίας και μας δίδει ο Αρχαίκακος το μέγα μάθημα, το μέγα μάθημα της εργατικότητος. Είναι εργατικό το κακό και ή του αιώνος του λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο του Μανθαίου είναι σοφότερο των τη της Βασιλείας. δηλαδή, κάνουν, εργάζονται, πολεμούν, να ξεθεμελιώσουν την Εκκλησία πράγμα που δεν γίνεται, να καταστρέψουν τους χριστιανού να χαλάσουν την πλάση, να κάνουν το κακό, να φέρουν στην κόλαση τη γη. Και εμείς πολλές φορές οι Ορθόδοξοι και οι Χριστιανοί γενικότερα ραθιμούμε, μένουμε ανενεργοί, μένουμε ράθιμοι και δίλεοι. Και αυτό είναι το μέγα κακό. Γι' αυτό ήρθε η χάρη του Χριστού να μας σηκώνει, να μας ξυπνάει, να είμαι θα να προσευχόμεθα και να γρηγορούμε για να μην εισέλθουμε εις πειρασμών. Και αν κάνουμε εμεί λίγο κόπο, Έρχεται ο Χριστός και συγκάμνει μαζί μας, συνεργάζεται μαζί μας, μας παίρνει από το χέρι και από τα η Παναγιά και από κοντά οι Άγγελοι και οι Άγιοι και οι ψυχές τα πνεύμα των δικαίων και τι κάνουν αυτοί όλοι, μας βοηθάνε, μας σηκώνουν στα χέρια και τότε και με το λίγο κόπο και αγώνα που κάνουμε κατορθώνουμε το ακατόρθωτο, ελευθερώνουμε τη χάρη του την ψυχή μας από την αμαρτία και το κακό με αγάπη και αποκτάμε μεγάλα αισθήματα μέσα στην εκκλησία και μέσα στη ζωή και γινόμαστε αληθινοί και πραγματικοί χριστιανοί. <coughs> Τώρα θα ήθελα να διαβάσω, σας κουράζω λίγο αλλά τι να κάνουμε, όσοι δεν μπορείτε να ακούτε δεν πειράζει. Λοιπόν, το άρθρο του κ. του Παπαδιαμάν, του χριστιανού ορθόδοξου δημοσιογράφου και διηγηματογράφου και όχι μόνο, που αναφέρεται στην Αγία και Μεγάλη Πέμπτη. Απόψε, όχι πλέον Ολυμφίος, αλλότε η ένδοξοι μαθητέ, εορτάζεται δηλαδή τη Μεγάλη Πέμπτη, ο ότε μυστικός δείπνος, η παράδοση δηλαδή των καθημάς φρικτών μυστηρίων, ο ιερός νυπτήρ, η αγωνία του σωτήρος και η υπερφυής προσευχή, και η σύλληψη του Χριστού υπό της Ρωμαϊκής και Ιουδαϊκής πύρας οδηγουμένης υπό του προδότου Ιούδα. Και τα μεν καθίσματα ελίπουσι την εσπέραν ταύτην πλην του από τρίτη οδή ω του τσαλτηρίου. Πλήρη δε οδών ο κανόν είναι αριστούργημα ύψου και θρησκευτική εξάρσεω του μεγάλου ημνογράφου μα Κοσμά το εξαποστηλάριον των νυμφών σου βλέπω, λέγεται ακόμη την εσπέραν αυτήν, Μεθώ ψάλλονται εξόχ κατασκευή και ρητορική δυνάμεω η έννοι και τα απόστοιχα. Θα τα αυτά το βράδυ. Και ημέν ύμνη και του λειτουργικών εν γέννη μέρο είναι απαραμήλου καλονή και ανεφήκτου τελειότητο εν τη καθημά Ορθοδόξο του Χριστού Εκκλησία το δε κήρυγμα δυστυχώς και η δασκαλία φθήνει και αργή και υπνώτη. Λέγομαι δε κήρυγμα και διδασκαλίαν την έντεχνον, αλλά και μετά σε μνοπρεπίας και ομαλής φωνής ανάγνωση των λόγων δοκίμων ερμηνευτών και διδασκάλων ή και εν τσεσχά της χρόνησης δουλείας και της παρακμής ανεφάνισαν εν τη ελληνική εκκλησία. Τι είναι μεταξύ άλλων ο δεινότητος ερμηνευτής, και καλλιεπέστατο με τα ηρεμία ο Νικηφόρος Νικηφόρο ο Θεοτόκης, ου ερμηνεία και ομιλίε έπρεπε να είναι λοιπό κατά αυτά τα σειρά συνόδου να αναγυνώσκονται εκάστοτε αντί του κοινωνικού κατακυριακη Κυριακή πότε πότε των οχληρών δια υπερβολικών τερετισμάτων άτινα μας ενθυμίζουν το παλαιό χριστιανικό απόφθεγμα το άσμα πολλούς απόλεσε και ο υψηλός να αναγυνώσκεται και ένθεος ρήτορ ηλίας μηνιάτης ου η λαμπρότατη πανηγυρική τα ευωδέστατα τα ταύτα ρητορικά άνθη τα δυνάμενα νικηφόρος να υποστώσει την σύγκριση προς τα άριστα τεμάχια της παγκοσμίου ρητορική. Δεν έπρεπε ποτέ να λείπωση κατά ποτικάς στο μητερικά από πάσαν θρησκευτικήν σύναξην. Όσον αφορά το κοινό λεγόμενον κήρυγμα του Θείου Λόγου ή την αυτοσχέδιον ρητορίαν αμφιβόλου αξίας ιεροκηρύκων, αυτή καθώς τον εγώ τουλάχιστον εξεύρω είναι απειγορευμένη εν τη Ορθοδόξο Εκκλησία. Δεν λέγω βέβαια απολύτως το πράγμα, και αυτό είναι καλό που λέει εδώ, εις δοκίμους ρήτορας, εις ευπαιδεύτους, αλλά και ναρέτου κληρικούς, ουχή λαϊκούς, ευλόγως θα επιτρέπεται υπό τη εκκλησιαστικής αρχής η ρητορία, μα είναι τα πράγματα στη θέση του. Τι ότι όμω δυστυχώ πανίζουσιν ή ελίπουσιν συνόλο, Σήμερα όμω υπάρχει διαφορά. Αλλά ει πολλού και ακαταρτήσου και μάλιστα ίστινα, οι οποίοι είναι ικανοί να παραλογίζονται επί ώρας από του άμβονο ή δεξιόθεν του χορού, εκφέροντες ορισμού, ή ω ο εξή ονικούσαμεν, όποιο φωνεύει τον εαυτό του, φωνεύει αυτόν τον Θεόν. Εδώ γελάμε. και μυρίους άλλους παραλογισμούς και λεξίδια κενά ενίας, ουδέποτε έπρεπε να επιτραπεί το ομιλήν επεκκλησίας σε αυτόν. Το κατεμέ, ένα μόνο γνωρίζω, εν Αθήνες, φορούντα το ιερόν ένδυμα, δεν ξέρω αν είναι κληρικός, ώστις φαίνεται να έχει ρητορικόν χάρισμα και ώστις αν εγκύψει στην μελέτην των μεγάλων πατέρων, μέλη να διαπρέψει ελπίζω ως έχουν την κλίση του Ιεροκήρυκος. Είναι δε ο κύριος Γεώργιος Λαγανόπουλος. Πολλοί άλλοι μεγαλώνιμοι και διπλωματούχοι, άλλο δεν κατορθούσι με τα σαφορή τους κοινοτοπίας και τα σφεδροτά τα σενίωτε των, η μήνα τρέποσιν εισφυγήν το πλήθος των χριστιανών, όσοι συνέρευσαν για να λειτουργηθώσει και ήλπιζον να πάρουν ως τάχιστα το αντίδωρόν των, για να απέλθωσιν εις τους οίκους των θα είτο τη εκ μέρου μα, αν ενομίζαμε ότι έπρεπε να κάνουμε εντάφθα λόγων περί τηνων άλλων διακεκριμένων θεολόγων ή την εσμετέφεραν τα θρησκευτικά συνάξει ει μίαν αίθουσαν συλλόγου. Πολύ παράξενοι δεν είμεθα και εννοούμεν κάλλιστα ότι καθόν τρόπον υπάρχουσι λόγου χάρη φωτογράφη τη μόδα, φραγκοράπτε τη μόδα κλπ. Ούτω επόμενο είναι να υπάρχουν και θεολόγοι τη μόδα. Αλλά πολύ ο λιγότερο ανθρωπάρωσκο και παρολίγον θα ελέγομεν πολύ θεολογικότερο είναι ο κύριος Ροίδης σώστης και τη του χριστιανισμού ενόησε τουλάχιστον ένα εν πράγμα ότι ο χριστιανισμός είναι κατά βάθο ασκητικός, όλος πνευματικός και αρνησίκοσμος. Είμαι θα εν περίεργη να εξέβραμεν αν οι δύο εκείνοι ειν πάτριμπους ιεροκήρικες, πάτριμπους σημαίνει αρμοδίως χωρίς εξοδότηση, ομίλησαν ποτέ στο ακροατήριο των περί θαυμάτων, περί υπάρξεως δαιμόνων, περί πολέμου των πονηρών πνευμάτων, περί νηστείας κλπ. Ή αν ανέμνησαν ποτέ στα σευσεβείς ακροατίας, ακροατρίας του στίχους του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Μη κεφαλάς πυργούτε νόθης πλοκάμιση γυναίκες, μη δε θεού μορφάς επαλήφεται χρώμα συνεσχρής, ώστε προσωπείον κουχή πρόσωπον έχην. Είναι τα διάφορα αυτά που ξέρετε. Αμφιβάλλομαι όμως πολύ, διότι πώς θα ετόλμω να υπομνήσω ότι αυτά οχληρά πράγματα ή σεμνάς δεσποινίδας, όν πολέ δεν θα είναι τίποτε ο λιγότερον ή θυγατέρες του Επουρανίου Βασιλέως. Και όλα τα αυτά πράττονται και λέγονται και ακούονται εις πόλην, όπου εγράφησαν προ 2.300 ετών, εκκλησιάζουσε και θεσμοφοριάζουσε και όπου προ 830 ετών για του μεγάλου Αποστόλου των Εθνών καθορίστηκε εφάπαξ η θέση της γυναικός ως οικοδεσπίνης αποκλειστικός, ως μητρός και συζύγου. Εδώ τελείωσε και ο κ. Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης την παρέμβασή του. Μας είπε βέβαια πολλά και διάφορα, μας είπε και εκείνο τι ορτάζεται κατά την Αγία και Μεγάλη Πέμπτη που είναι ο μυστικός δείπνος, ο ιερός νυπτήρ που ο Χριστός ένυψε τους πόδας των μαθητών του και έδειξε σε μας ο αρίστην την ταπείνωση, υπέδειξε όπως λέει και το συναξάριο και μας είπε ότι μέσω της ταπεινοφροσύνης και της αγάπης θα μπορέσουμε να φτάσουμε σε Αυτόν και κοντά Του να βρούμε και τον αδελφό μας. Γιατί αυτά πάνε και τα δύο μαζί, μετά εορτάζεται η αγωνία του Σωτήρος η ευσημανή υπερφυής υπερφυσική προσευχή, κατά την οποία παρεκάλεσε για όλους και για τον Ιούδα και είπε στον πατέρα του ότι ουδής απόλετο ημί ο Υιός της Απολίας, ο Ιησούς ήθελε να μην χαθεί κανένας, στη συνέχεια εορτάζεται η σύλληψη του Χριστού από Ρωμαϊκής και Ιουδαϊκής ου, πύρας, υπό του προδότη Ιούδα. Και όταν πήγαν λοιπόν να πάρουν να συλλάβουν τον Χριστό οι στρατιώτε δεν τον αναγνώρισαν και ο Χριστός φορούσε τα πινάκια και απλά η μάτια, όπως όλος ο λαός. Γι' αυτό του ερώτησε τι θέλετε ο Ιησούς και όταν τους ερώτησε τι θέλετε αυτοί τι έκαναν. Έκαναν πίσω. Έτρεξαν προς τα πίσω και έπεσαν κάτω. Για τόσο μεγαλείο είχε η φωνή του Κυρίου και τόση λάμψη ακτινοβολούσε η μορφή του και η θεανδρική του προσωπικότης που δεν άντεξαν αυτά τα μεγαλεία και πήγαν προς τα πίσω και ο Ιησούς του συγκράτησε με την εσπλαχνία του παρότι ήρχοντο να τον συλλάβουν και τους είπε ποιον θέλετε και του είπαν τον Ιησού εγώ είμαι λέει πιάστε με κι τού τούτους υπάγειν γιατί έβλεπε στους μαθητάς του τέτοιο φόβο, τέτοια δηλία, τέτοια τρομάρα που εκείνες τις δύσκολες και γολγοθαϊκές ώρες, τις ώρες της αγωνίας και της μοναξιάς του, <coughs> τους συμπόνεσε, τους προστάτεψε και είπε αφήστε τους να φύγουν. Και έφυγαν όλοι και τον άφησαν μόνον. Ακόμη και ο Ευαγγελιστής της αγάπης απήλθε και ο Χριστός εξέφρασε το θεϊκό του παράπονο. Με αφήσατε όλοι και ούτι μη μόνος, ότι ου καφή και με μόνον ο πατήρ. Ήταν μαζί του επουράνιος πατέρας και τον ενίσχυε και ενίκησε, εδήλιασε και δυσκολεύτηκε σαν άνθρωπος ο Χριστός στον κήπο της Γευσημανή και έγινε περίληπος η ψυχή του έως θανάτου. Γι' αυτό και όταν έχω μελαχολία και δυσκολία και αγωνία, ας ενθυμούμεθα τον περίληπο Χριστό μας, τον περίληπο έω θανάτου, α εθιμούμε τον υδρότα του που έγινε ευ... τα από την αγωνία. Όπω λένε οι ιατροί, α εθιμούμε τα δάκρυά του, α εθιμούμεθα τον πόνο του και α προσπαθούμε κι εμεί μέσα στο δικό μα πόνο και στη δική μα υπαρξια... υπαρξιακή και όποια άλλη αγωνία, α τον παρακαλούμε να μα ελεεί, να μα παίρνει τη μελαγχολία και τη δυσκολία και να μας κρατάει κοντά του, άλλωστε. Γι' αυτό ήρθε ο Θεάνθρωπος. Γι' αυτό ήρθε ο άνθρωπος Για να μας σώσει. Και είναι δικός μας και κατά δικός μας. Γι' αυτό να έχουμε θάρρος. Γι' αυτό να έχουμε αγάπη προς Εκείνον. Και εμπιστοσύνη μέγιστη. Και αν καμιά φορά νομίζουμε που δεν γίνεται, νομίζουμε πως μας αδικεί, ας του λέμε τις φαντασίες μας, τις σκέψεις μας, τις υπο... υποτιθέμενες και υποθετικές αδικίες που μας κάνει και τότε φεύγει από πάνω μας, φεύγει το κακό, φεύγει ο πειρασμός, φεύγει η δυσκολία, φεύγει η σύγχυση, φεύγει το νέφος του κακού και μας ελευθερώνει και έρχεται η χάρη του, η αγάπη του, η γλυκύτης του, η συντροφιά του και τα αναπληρώνουν όλα και βρισκόμαστε σε μια στιγμή από το σκοτάδι στο φως, από την κόλαση στον παράδεισο από τον κόσμο στην εκκλησία, από την ήττα στην νίκη, από την αμορφία και από τη δυσίμονα μορφή, στην ευμορφία και ωραιότητα της εκκλησίας μας, στην οποία ανεπικρατεί και δεσπόζει και ανάσει πάντοτε ο ωραίος κάλλη παραπάντας βρωτούς. Και μετά ο κύριος Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης μιλάει για το ιερό κήρυγμα που γίνεται στην εκκλησία, Σήμερα ευτυχώς στην Εκκλησία μας έχουμε πολλούς δοκίμους ιεροκήρυκας από τους αρχιερείς και πρώτον τον μακαριότατο που είναι γλαφυρότατος και πιστικότατος και τόσους άλλους αρχιερείς και ιεροκήρυκας και καθηγητάς και λαϊκούς <coughs> και μοναχούς που έλεγε κάποια φορά στην αμαρτωλότητά μου ο Γέροντας Πορφύριος «Βλέπετε βρε βλέπε, παιδί μου, πόσους αρχιερείς, πόσους θεολόγους, πώς ιεροκήρυκας και πώς σοφούς καθηγητάς και υπόλοιπου χριστιανούς έχουμε σήμερα πριν 10 χρόνια, τα λέω ο στην ορθόδοξη χώρα μας. Και εγώ πια δεν φοβάμαι την Ελλάδα, δεν φοβάμαι την πατρίδα μας, δεν φοβάμαι την εκκλησία μας, δεν φοβάμαι την ορθοδοξία μας. Γιατί εκείνος που μιλάει δεν πρέπει να λέει δικά του πράγματα, λέει ο κ. Αλέξιο, αλλά να λέει έτοιμα, να λέει αυτά που είναι της εκκλησίας, διότι δεν κυρίσει αυτόν κηρύσει των Χριστών και τούτων ασταυρωμένων και αναστημένων. Γιατί κανένα φορά, αν πάμε προετοίμαστε και αυτό σχεδιάζουμε και δεν έχουμε και παιδεία και συγκρότηση και βίωμα, τι γίνεται τότε. Κάνουμε θα λέγαμε επιθεώρηση. Κάνουμε επιθεώρηση και γελάει κάθε πικραμένος όπως εδώ ο Ιωροκήρυκας που έλεγε όποιο φωνεύει τον εαυτό του φωνεύει αυτόν τον Θεό και τόσα άλλα. <και> <και> Γι' αυτό και φέρει και το ροήδι, παρότι ο ροήδις ή το πολέμιος πίστευε και εννοήσε ένα πράγμα, ότι ο χριστιανισμός είναι κατά βάση ασκητικός, όλος πνευματικός και αρνησίκοσμος. Αυτόν η εκκλησία μας άλλωστε. Είναι ο αντίποδας του κόσμου. Ο αντίποδας του κόσμου. Ο κόσμος θέλει να συντρίψει και να χαλάσει τους συνανθρώπους και ό,τι άλλο. Η εκκλησία θέλει να αναστήσει, θέλει να σώσει, θέλει να φωτίσει και θέλει να ανεβάσει από τη γη στον ουρανό και να διατηρήσει ακόμα και την κτήση και τη δημιουργία. Για τη δευτέρα παρουσία θα γίνει ανακαινισμός της κτήσεως, του σύμπαντος κόσμου. Γιατί περιμένω όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, να μας δώσει καινούς με αλφαγιό του ουρανούς και γίνει καινήν κατά το επάγγελμα αυτού, κατά την υπόσχεσή του. Οπότε θα ανακαινιστεί και συντέλειο δεν σημαίνει μόνο την καταστροφή, αλλά σημαίνει και την τελειοποίηση και την ολοκλήρωση, πώς λέει στη γέννης και σε ενετελέσσαν ο ουρανός και η γη. Και μετά ο κύριος Αλέξανδρος λέει και ένα πραγματάκι εδώ για τις γυναίκες τις καημένες που ενδύονται εκεί πέραν του δέοντος και βάφονται πέραν του δέοντος και δεν το λέει να κατηγορήσει και να ψέξει, άλλωστε η καλύτερη τύπη στα δικηματά του είναι οι γυναίκες του Παπαδιαμάντη και αγαπούσε και θαύμαζε και τιμούσε και εξύψωνε τις γυναίκες. Το λέει για να μας φυλάξει από την παραποίηση. Για να μας φυλάξει από τι δηλαδή, να μην κάνουμε το πρόσωπό μας προσωπείο. Γι' αυτό το λέει. Γι' αυτό και η Εκκλησία μερικές φορές είναι λίγο αυστηρή σε αυτά. Είναι τα φάρμακα. Και όταν κάποιος παίρνει φάρμακο είναι αλήθεια πως δυσκολεύεται και υποφέρει. Αλλά ξέροντας το φάρμακο θα του κάνει καλό, το παίρνει. Και κάνει και τη δίαιτα από διάφορες τροφές για να μπορεί να επενεργήσει η θεραπευτική αγωγή στην υγεία του κατά τον καλύτερο τρόπο. Γι' αυτό και μιλάει εδώ ο Παδιαμάντη και λέει και ποια είναι η θέση τη γυναικό στην εκκλησία και στην κοινωνία. Είναι οικοδέσπονα, είναι η μητέρα, είναι σύζυγο, είναι κόρη. Γιατί σήμερα τι έγινε. Ευγήκε η γυναίκα στην παραγωγή και έχει καημένη δύο φορτία. Και θυμούμε το τραγούδι τη μέρη Παναγιώταρα. Τι λέει εκεί πέρα, η γυναίκα έχει δύο φορτία. Και το τη κοινωνία και το τη οικογένεια. Και πώ η καημένη να αντέξει. Βλέπετε ο Χριστό και η Εκκλησία με πόση συμπόνια αλλά και με πόσο ρεαλισμό βλέπουν το ρόλο τη γυναίκα. Και γι' αυτό ακριβώ η γυναίκα αυτό το διαισθάνεται. Έχει την έκτη αίσθηση στη διέστηση. Το διαισθάνεται και ανταποκρίνεται. Γι' αυτό γεμίζουν περισσότερο οι εκκλησίε από γυναίκε και λιγότερο από άνδρε. Σα υπέρ ευχαριστώ που με ακούσατε. Αύριο με το καλό ο Χριστός ο νυμφίος μαζί μας καληνύχτα σας.